γνώσεις. Ναι. Έχουν πέρασει βέβαια και έχουν πιθανώς κάποιοι να έχουν ξεχάσει, να έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά και λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στον τόπο μας, αλλά εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση, την ίδια κατεύθυνση αυτή που κινούμαστε από την πρώτη στιγμή των καταστροφών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις, τις απαιτήσεις που έχουμε βάλει εμείς απέναντι στην κεντρική εξουσία, τις ξέρετε, τις έχουμε ξανασυζητήσει. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε συνάντηση με τα Υπουργεία Γεωργικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών και όχι μόνο, και με τον ΕΛΓΑ, για να δούμε ακριβώς αυτά τα, και αυτά τα θέματα που βρίσκονται. Ο ΕΛΓΑ έχει, και η κατάσταση έχει ως εξής λοιπόν, ο ΕΛΓΑ έχει υποβάλει το σχέδιο των αποζημιώσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, και το Υπουργείο Γεωργίας μέσω, από το Υπουργείο Γεωργίας και μέσω του Υπουργείου Οικονομικών θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να πάρει την έγκρισή της για να αρχίσει να τρέχει. Έχω τη γνώμη και με βάση αυτά που μας έχει πει εδώ πια ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ και τα προηγούμενα ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τα είπε τηλεφωνικά σε εμάς, ότι είμαστε ακόμα μέσα στα πλαίσια τα χρονικά έτσι όπως τα έχουμε βάλει και τα έχει βάλει και ο ΕΛΓΑ. Εντάξει, εμείς παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα ζωτικό για τους παραγωγούς τους δικούς μας, και να είστε σίγουροι ότι όταν διαπιστώσαμε ότι έχουμε ξεφύγει έστω και κατελάχιστον από τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ο ίδιος ο ΕΛΓΑ έχει βάλει, θα ενημερωθείτε και εσείς, αλλά πολύ περισσότερο η παραγωγή μας.